Οι προτάσεις για χρηματοδότηση που κατέθεσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης αφορούν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στοχεύοντας κυρίως την προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων, στην άμβληση των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου και στη βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω προτάσεων ανέρχεται σε 41.488.461 ευρώ και τα αναμενόμενα ωφέλη από την υλοποίηση των για το κοινωνικό σύνολο συνίστανται στην επαρκή προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, στη βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης των δασών και στην προστασία των υποδομών από τις πλημμύρες, καθώς επίσης στη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών των ορεινών τοπικών κοινωνιών. Οι προτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας αφορούν την προμήθεια υλικών επικοινωνίας για τη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Δασαρχείου Αριδαίας και τη βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου δημοσίου δάσους Λιβαδίτσι-Τοβαρίτσι ύψους 820.000 ευρώ. Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, οι προτάσεις αφορούν στις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών σε δασικά συμπλέγματα του Ολύμπου και των Πιερίων Ορών, τη βελτίωση βατότητας του δασοδρόμου δεύτερης κατηγορίας Λιάχα, Πανόρι, Αναρωτήριο, Καρατσούλης, Τουρναριά, Προφήτης Ηλίας, του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Σκοτεινών Φτέρης Λιβαδίου και Πλατανορέματος και στη βελτίωση δασικής οδού δεύτερης κατηγορίας Βρία Μάρμαρο Μεσιά, του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Πιερίων ύψους 2.067.000 ευρώ. Προτάσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής αφορούν στη βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου δεύτερης κατηγορίας Παρθενώνας Δασικό Φυτώριο, στη βελτίωση βατότητας δασικού αντιπυρικού δρόμου τρίτης κατηγορίας Νικήτη Καρβουνάς Δραγουντέλη Σικιά, στην κατασκευή υδατοδεξαμενής 300 κυβικών μέτρων και αγωγού μεταφοράς ύδατος για πυρόσβεση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στην κατασκευή υδατοδεξαμενής στη δασική θέση Άγιος Χριστόφορος Δημοτικού Δάσους Αρναίας, σε δράσεις πρόληψης πυρκαγιών σε δασικά συμπλέγματα της Χερσονήσου Σιθωνίας, στη βελτίωση δασικής αντιπυρικής οδού Αρναία, Γκόμπελος, Ισώματα, καθώς επίσης στην κατασκευή μικρού φράγματος νερού για αντιπυρική προστασία στη δασική θέση Άγιος Παντελεήμων της περιοχής Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη ύψους 7.834.564 ευρώ και 70 λεπτών.